Τη σύμπτωση ενός κόμματος που είναι και εγκληματική οργάνωση, αναφέρθηκε χθες το βράδυ μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ο έγκριτος νομικός και πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και πρώην Γενικός Γραμματέας των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Γιάννης Ιωαννίδης. Αυτό το οποίο διακρίνει τη Χρυσή Αυγή από άλλα ακροδεξιά μορφώματα είναι ότι εδώ είχαμε σύμπτωση κόμματος και εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό δεν είναι σύνηθες. Mm-hmm. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την άκρα δεξιά στην Ευρώπη, υπάρχουν εξτρεμιστικές συμπεριφορές. Αυτό όμως που είδαμε και μάλιστα με την απήχηση που είχε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, mm-hmm. δεν ήταν κάτι εντελώς περιθωριακό από ένα σημείο και ύστερα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί και ήταν μια κρίσιμη δίκη για το πολίτευμα. Η δημοκρατία μάχεται τους εχθρούς της με τα δημοκρατικά μέσα, με τα μέσα του κράτους δικαίου. Ο κύριος Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στην επίπονη δικαστική διαδικασία όπως αυτή διαμορφώνεται με σημείο αναφοράς στις τελικές αποφάσεις. Ότι στην αρχή δεν δόθηκε η προσοχή που έπρεπε να δοθεί στην τόσο σημαντική αυτή δίκη. Ακόμα και οι δικαστές δεν ήταν αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτή τη δίκη, είχαν και άλλες απασχολήσεις. Στην πορεία αυτό διορθώθηκε. Είναι βέβαια αλήθεια ότι είναι μια δίκη με χαρακτηριστικά μοναδικά, έτσι, η μεγαλύτερη δίκη της μεταπολίτευσης όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ. Όμως, τι συνέβη. Ενόσο το ροκάνισμα του χρόνου το επεδίωξαν οι ίδιοι κατηγορούμενοι, στην πορεία τους εκδικήθηκε. Σημαντική και ιστορικά χαρακτήρισε την απόφαση για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος μίλησε στον 984. Αυτό όμως που έκανε η Χρυσή Αυγή και αυτό για το οποίο διώχθηκε η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ιδέες της, αλλά ήταν συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες, οι οποίες έγιναν στο όνομα αυτών των ιδεών. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Ιστορική σημασία χαρακτήρισε την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή και ο δημοσιογράφος και επικεφαλής του InfoWar, Άρης Χατζηστεφάνου. Λέω ότι αυτό το δικαστήριο, ναι. Και όχι γενικά η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί έλεγα χτες πριν βγει η απόφαση ότι σήμερα δεν δικάζεται μόνο η Χρυσή Αυγή και αν θέλετε η Χρυσή Αυγή ήταν στη συνείδησή μας καταδικασμένη εδώ και δεκαετίες, δικαζόταν και η ελληνική δικαιοσύνη, αθωώθηκε χτες αλλά σε δεύτερο βαθμό.